Πρωινό ξύπνημα στο ρεπό για βλογκάκι. Αποφάσισα να κάνω ένα βλογκάκι εδώ στο Σάλτσμπουργκ. Να δούμε λίγο κανένα τοπίο, κανένα ωραίο σκηνικό, ξέρω εγώ. Θα γίνει το vlog με το skate. Δεν είμαι ακόμα πολύ καλός, αλλά νομίζω ότι την παλέψω να το κάνω decent, δηλαδή να μην φάω καμιά τούμπα. Έχω πάρει και αυτό εδώ το σύνεργο. Θα τραβηχτεί με το iPhone όσο είμαι πάνω στο skate. Ωραία, εντάξει, έχει καλή κάμερα. Έτσι έως έχει κάμερα με μια 700D, άρα και με το iPhone θα είναι decent, θα τραβηχτεί και σε 60fps μάλλον. Γενικώς αυτό δεν είναι δικό, δεν το έχω αγοράσει. Έχουμε ένα θέμα με τα παιδιά. Με λένε καβάντζα γιατί πάντα όλα τα πράγματα που παίρνω τον τελευταίο καιρό τα παίρνω όλα από το γυμναστήριο, από το εστιατόριο. Τα καβαντζώνω με λίγα λόγια. Και σε φάση η ιστορία ξεκίνησε όταν τότε που είχαμε θέμα με τα κολόχαρτα. Έπαιρνα από το εστιατόριο σε μια κολόχαρτο, ρε. Δεν πήγαινα να αγοράσω. Αλλά δεν πήγαινα να αγοράσω, είχε εδώ στα σούπερ. Σε αυτά που είμαι εγώ εδώ στο κέντρο. Αλλά δεν πήγαινα να αγοράσω γιατί βαριόμουν. Τι όλοι βαριέστε να πάρετε κολόχαρτο και να το φέρετε από το σούπερ μάρκετ γιατί είναι τεράστια συσκευασία. Εγώ τα έπαιρνα από το εστιατόριο, έβαζα δύο στην τσάντα και τα έφερνα πίσω. Εξού και όποιον ρωτούσε τον έλεγα «Α, θέλω αυτό, πάρ' το μου», έλεγε. «Θέλω μια λάμπα, πάρ' την», μου έλεγε ο άλλος στο γυμναστήριο. Και βλέπω αυτό μια μέρα και το λέω «Αυτό το πουλάς». Με λέει «Όχι, πάρ' το». Αλλά άμα το θέλω κάποια στιγμή, φέρ' το. Και τέλος πάντων έτσι έγινε η φάση και μου έχει βγει το όνομα καβάντζας. Αλλά δεν με πειράζει. Τη δουλειά μου την κάνω εγώ. Για πρωινό έφαγα κάτι μπάρες πρωτεΐνης που είχα εδώ. Έχω και σούσι, αλλά θα το φάω το βράδυ μάλλον. Θα πάμε σε μια λίμνη σήμερα. Εδώ είναι το πιο κεντρικό σημείο. Ο καιρός δεν είναι και πάρα πολύ καλός. Άρα δεν νομίζω να γίνεται χαμός. Θα έχει σίγουρα γιατί είναι Κυριακή. Αλλά δεν νομίζω να γίνεται χαμός. Γιατί δεν είναι πολύ sunny έξω. Δεν είναι πολύ sunny. Αλλά θα πάμε στο πιο έτσι hot μέρος. Μπορεί να ανέβουμε και πάνω στην εκκλησία. Στο κάστρο. Πάνω στο κάστρο να ανέβουμε. Να δείτε λίγο το τοπίο από εκεί τρομερό. Θα κάνουμε βλογκάκια και τέτοια. Δεν θα μπω πίστα. Έχει πολλές πίστες για σκέτη. Δεν θα μπω πίστα γιατί δεν μπορώ. Thumbs up στο φιλαράκι μου τον Νικολάκη. Τον αυταρά. Που με βοήθησε να πάρω σκέιτ, γιατί εγώ θα πάρω ένα κανονικό σκέιτ και θα πέθαινα από την κούραση. Και με είπε πάρε ένα κρουζεράκι, γιατί μόνο έτσι μπορείς να βγάλεις άκρη και θα μπορείς να πηγαίνεις βολτούλες. Αυτά. Νομίζω είναι η ώρα να σας δείξω μερικά. Α, κάτσε να σας δείξω λίγο μερικά πλάνα από το σπίτι, ρε φίλε. Εκτός από το τι θα φορέσω, γιατί πρέπει να γίνω και skate style σήμερα, έτσι αφού θα είμαστε με το skate. Θα σας δείξω μερικά εδώ στο σπίτι, να σας δείξω τι έχω, Τι έχω καβάντζωσει, τι έχω πάρει τον τελευταίο καιρό. Έχω πάρει πολλά ποπάκια, αν και ξέρετε ότι έχω ποπάκια γενικώς. Έχω πάρει αυτά εδώ. Ένα μικρό room tour είναι αυτό. Γενικώς έχω παπούτσια πολλά, το ξέρετε, και έχω πάρει μερικά εδώ. Κάτσε να ανοίξει το φως. Έχω πάρει μερικά παπούτσια να έχω, αυτό είναι το hall. Πήρα αυτήν την καινούργια τσαντούλα που παίζει να την έχετε δει κάποιοι στο background. Είναι πολύ γαμάτη γιατί. Γιατί η άλλη που είχα, της Marvel, η Black Panther, που ήταν αυθεντική κιόλας από το GameStop, χάλασε. Άρα πήρα αυτήν. Λοιπόν, λίγο setup. Ωστόσο, κανονικά έχω black κουρτίνες, μαύρες blackout και σήμερα τις άνοιξα. Για να φαίνω μεγαλύτερα στο φως, λοιπόν, λίγο setup εδώ, YouTube, εδώ, το πισάκι, αυτό είναι εδώ το workstation. Λοιπόν, μετά από μια επιλογή ντυσίματος, αυτό θα είναι το outfit για σήμερα. Είχε έκπτωση στην Converse και πήρα αυτά. Ναι, όχι κι όμως φίλε, με αυτό το look θα νομίζουν ότι ξέρω να κάνω skate. Αλλά πού να ξέραν. Λοιπόν, το skate είναι αυτό εδώ. Το οποίο δεν ήταν αυτό το σχέδιο, αλλά ήταν το μόνο έτοιμο παράδοτο και δεν μπορούσα να περιμένω δύο μέρες, προφανώς. Ποιος περιμένει δύο μέρες, ρε μάλλον, και παραπάνω. Ξέρετε, να σας δείξω πριν τα ωραία μου καδράκια.
τα οποία βέβαια τώρα χτυπάει αντιλιά, αλλά είναι αυτά εδώ. Είναι όλα Disney. Θα αλλάζουν ένα καιρούς, αλλά γαμάνε. Μαλάκα είναι από τα πιο ωραία. Στο λευκό το τούβλο πάνω λένε. Λοιπόν, ξεκινάμε. Είναι λερωμένος φακός, ρε φίλε. Λοιπόν, ξεκινάμε για το βλογκάκι. Τα λέμε έξω, πάμε να δούμε κανένα μέρος ωραίο, να κάνουμε μια βολτούλα, ok? Φύγαμε. Έχουμε βγει τη βόλτα μας, έχει λίγο αέρα, δεν ξέρω πώς θα ακούγεται το ήχος. Το οποίο είναι αυτό, το καλό με τους locals εδώ είναι ότι εκτιμάνε τις καλές μέρες. Είμαστε λίγο τυχεροί. Έχει γενικώς καλό καιρό, ρε φίλε, έχει λίγο ψυχρούλο, γι' αυτό έβαλα τη ζακέτα, αλλά έχει καλό καιρό. Ό,τι βλέπετε τα μέρη είναι φανταστικά, γενικώς βλέπετε ότι μπορώ να ταξιδεύω λίγο παραπάνω. Sorry για τον αέρα ωστόσο. Βλέπετε ότι μπορώ να ταξιδεύω λίγο παραπάνω. Εδώ έμεινα, η αλήθεια είναι έμεινα. Μένω στο κέντρο του Σάλτσμπουργκ, εντελώς κέντρο. Και το μέρος εδώ με έχει τρελάνει, αλήθεια είναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Είμαι πολύ άνθρωπος που ξέρει τα τοπία. Μου αρέσει πάρα πολύ τα τοπία, ρε φίλε. Και βλέπετε ότι ακόμα και αυτό το λίγο που έχω δείξει μέχρι τώρα, αυτό το λίγο που έχετε δει μέχρι τώρα, είναι πάρα πολύ όμορφο, ρε φίλε. Δηλαδή, αυτό εδώ που βλέπετε είναι ο κεντρικός δρόμος που είναι στη μέση του Σάλτσμπουργκ, το ποτάμι, ξέρω εγώ, που έχουμε. Και είναι απίστευτα ωραία. Δηλαδή, εδώ είναι όλη Σαββατοκύριακα γίνεται χαμός. Σήμερα έχει ψυχρούλα και δεν έχει τόσο πολύ κόσμο. Αλλά και πάλι είναι αρκετά γεμάτο. Και σκέφτομαι να πάμε πάνω στο κάστρο. Αν και νομίζω είναι κλειστό, αλλά μπορούμε να μπούμε να το δούμε λίγο. Έστω λίγο απ' έξω, γιατί έχει τρομερή θέα από εκεί. Γενικώς, απλά να περπατάω σε αυτό το δρομάκι εδώ το απίστευτο με τα χόρτα στην άκρη, με την πρασινάδα στην άκρη. Είναι για μένα τρομερό, δηλαδή με χαλαρώνει απίστευτα. Σήμερα είναι το ρεπό μου. Έχω ρεπό 1 με 2 φορές την εβδομάδα και άμα, γιατί μου αρέσει να δουλεύω και δουλεύω πολύ. Όσοι με ξέρετε, το ξέρετε.
Το εστιατόριο που δουλεύω είναι όπως βλέπετε εκεί τα βουνά. Είναι ακριβώς εκεί που πάει, που κόβεται το βουνό ακριβώς. Εκεί ξεκινάει το εστιατόριο, ακριβώς στη γωνία. Αν έχετε δει κάποια story μου στο Instagram, το έχετε δει, που το έχω δείξει πολλές φορές. Γενικώς η φάση είναι πανέμορφη εδώ. Ελπίζω με τον καινούργιο φακό να φαίνεται πολύ καθαρά τα πλάνα. Τα πλάνα στο skate πάνω είναι από το gimbal και από το iPhone. Είχα ένα θέμα, θα βάζα και ήχο μέσα στις πορείες, αλλά δεν ξέρω να συνδέσω τα ακουστικά στο iPhone για την ώρα, να δουλεύει από εκείνο το μικρόφωνο. Είμαι σκράπας ρε μαλάκες, είμαι σκράπας αυτά. Καλό είναι να αλλάζετε λίγα μέρη στη ζωή σας, έτσι. Καλό είναι να πηγαίνετε να ταξιδεύετε, γιατί αυτά εδώ τα χάνετε. Okay, καλό και οι βασικοί προορισμοί που έχουν όλοι που τους ξέρουν, αλλά αυτά εδώ τα ωραία, τα οποία να ξέρετε τα χάνετε πάρα πολύ άμα δεν ψάξετε λίγο πού να πάτε. Γενικώς εγώ όταν ήμουν στην Αμερική, άκουγα τα μέρη που θέλουν να πάνε τα παιδιά από εκεί, που ήταν ο Φρέιζερ, η Τία, ο Φρόνινγκ, και λέγανε επειδή μου ότι θέλουν να ταξιδέψουν. Ο Φρόνινγκ βασικά είναι πολύ χωριάτης, δεν θέλει να πάει πουθενά, η αλήθεια είναι το χωριό του φτάνει. Αλλά ας πούμε ειδικά η Τία έλεγε θέλω να πάω εδώ, εδώ και εδώ, και δεν τα είχα ξανακούσει αυτά τα μέρη. Και έλεγα τι φάση λέει, τι είναι εκεί, και τα γκούγκλαρα. Και έπαθα πλάκα, έχω κρατήσει και τη λίστα της να τα επισκεφτώ κι εγώ κάποια στιγμή στη ζωή μου. Αφήνουμε αυτό το μέρος, πάμε πάνω να δούμε αν θα τραβήξουμε από εκεί κάνα πλανάκι και φύγαμε. So, το βουνό είναι κλειστό. Το κάστρο είναι κλειστό λόγω ιού και μαλακίες. Εδώ δεν έχουμε καραντίνα, μαν και ντε. Τώρα έχουν σχεδόν ανοίξει όλα. Έχει αρκετό κόσμο. Μαλάκα, ανέβηκα μέχρι εδώ πάνω. Όπως είδατε, η διαδρομή είναι χάλι μαύρο. Φίλε, οι γάμπες μου καίνε, όχι αστεία, ρε. Καίνε. Βλέπω το αναδρομάκι εκεί που πάει κάπου. Θα δοκιμάσω, αλλά από ό,τι βλέπω και εκεί η πόρτα είναι κλειστή. Θεά. Είναι αυτή, εντάξει. Δεν μπορούμε να ζητήσουμε τίποτα άλλο από Θεά. Ας να ανεβάσω λίγο την κάμερα. Γενικώς ρε φίλε, το πιο αστείο όταν είσαι στο εξωτερικό είναι ότι όταν μιλάς και δεν σε καταλαβαίνουν, μπορείς να σου τι θες. Και έχω μάθει 2-3 ελληνικές λέξεις στο αφεντικό, στο εστιατόριο. Έχω μάθει όλα μπομπά όταν είναι όλο ok. Σακούλα για να μου ζητάει σακούλες για το delivery, το θέλει να το πάρει κάποιος μαζί του. Και ναι. Και ξέρει αυτές τις τρεις μόνο, ρε. Δεν ξέρω πώς έτυχε να είναι αυτή. Δηλαδή δεν έχει μάθει το μαλάκα, έχει μάθει αυτά. Και γενικώς πολύ μεγάλο τρόλ, ρε φίλε. Πέρα μου γενικώς είναι έτσι. Δηλαδή στα κενά μου, όταν έχω ένα καλό ρεπό ή πολλές ώρες κενές, θα πάω μια βόλτα. Το skate βοηθάει πολύ γιατί για κάποιο λόγο, αν και δεν είμαι. Πω, φίλε, φυσάει τόσο να ξέρει, θα φύγει η κάμερα. Αν το vlog είναι μέχρι εδώ, να ξέρετε, μου φύγει η κάμερα. Δηλαδή, την έχω στερεωμένη πάνω στο skate και στο τυχάκι. Αν φύγει, τέλος, δεν υπάρχουν άλλα τέτοια κάμερα. Όσα και να πάρω, δεν μπορεί άλλη κάμερα, ρε. Γενικώς πηγαίνω σε εμπορικά και μαλακίες τέτοιες. Με κοιτάνε όλοι τώρα όσοι περνάνε. Σαν χάνει, ωστόσο. Έχω κάτι σε ενδεξιό σημείο, το οποίο εδώ απαγορεύεται, ρε. Κλασικός Ελληνάρας. Εδώ απαγορεύεται, γιατί έχει κάγκελα. Όλοι κάθονται και βγαίνουν φωτογραφίες σε ένα μικρό σημείο που έχει δίπλα για να βλέπεις. Εγώ επειδή κάθομαι εδώ προφανώς και λένε, μα τι κάνει, αυτή είναι λίγο ρομπότερ, δηλαδή, άμα τους πεις μη κάνεις αυτό, δεν το κάνουν. Και λένε, μα κοιτάνε, λες και είμαι στο ζωολογικό κήπο, ρε. Λες και είσαι στο ζωολογικό κήπο και κοιτάνε και λένε, μα τι κάνει αυτός ο ηλίθιος εκεί, αφού δεν απαγορεύεται, πώς γίνεται να μπαίνει. Πάση είναι ότι μου αρέσει πάρα πολύ να περπατώ στη μέρη, με χαλαρώνει πάρα πολύ από το στρες και από όλα αυτά της δουλειάς. Ήθελα πάρα πολύ να μπω στο κάστρο, να σας εξομολογηθώ τη φάση ότι δεν έχω έρθει ποτέ σε αυτό το Μάρσο. Έχω γυρίσει σχεδόν όλο το Σάλτσμπουργκ, αλλά αυτό το Μάρσο δεν το έχω δει.
Είμαι 4 μήνες εδώ και αυτό το μέρος ακόμα δεν το έχω δει. Δηλαδή, το είπα στο Μάρκο που είναι το αφεντικό που είναι στο εστιατόριο και στο Μάξ που είναι στο γυμναστήριο και μου λένε: πολύ ωραίος, λέει, έχει 4 μήνες και δεν είσαι πάει στο κάστρο. Που είναι, ξέρω, το πρώτο πράγμα που πάνε όλοι εδώ, ρε. Και λέω: δεν είπα ότι είμαι τέρμα έξυπνος ή τέρμα ευρηματικός. Είπα ότι πάω κανένα ταξιδάκι παραπάνω στη ζωή μου. Γενικώς, νομίζω ότι το μέρος εδώ, το Σάλτσμπουργκ, ενώ ήμουν και στη Βιέννη. Η Βιέννη είναι η μεγάλη πόλη, επειδή είναι η Αθήνα της Αυστρίας, σχεδόν ίδιο πληθυσμό έχουμε με την Ελλάδα. Είναι δύσκολη πόλη, ρε. Είναι πολύ όμορφη, πολύ συντηρημένη, πολύ ωραία. Αλλά δύσκολη πόλη. Το Σάλτσμπουργκ είναι σαν μια πιο μικρή. Δεν έχει πάρα πολύ κόσμο, είναι 150-200.000 κάτοικοι κάπου εκεί. Και έχει φοιτητές τέτοια, έχει πολύ ζωή. Είναι γενικώς εμπορική πόλη, εξού και είναι η πόλη της Red Bull. Δεν ξέρω αν το έχει καταλάβει τόσο καιρό που το λέω. Του αφεντικού το λέω εγώ, η πόλη του αφεντικού. Γιατί είναι στην ουσία το αφεντικό μου. Είναι πολύ εμπορική πόλη, έχει πολύ εμπορικά καταστήματα, έχει πολλή δουλειά. Έχει πολλή δουλειά να βρεις εδώ. Είναι καλά τα λεφτά, εννοείται, προφανώς γι' αυτό είμαι εδώ. Μπορώ να πω ότι είναι από τις πιο ωραίες πόλεις για να μείνεις. Δηλαδή είναι και μικρή, όχι τόσο μεγάλη, όχι και τόσο μικρή, έτσι ώστε να είναι η θεία απ' έξω και να σε κουτσομπολεύει να δει τι θα κάνεις αύριο. Δεν είναι κομπλεξικός καθόλου ο κόσμος. Αυτό που έχω ακούσει πολύ είναι ότι λένε ότι είναι κομπλεξικός ο κόσμος. Δεν είναι καθόλου, μα καθόλου ρε μαλάκα. Δηλαδή σε φάση εγώ νιώθω μαλάκα σε ό,τι κάνω. Που είμαι. Αλλά ναι ρε φίλε, ξέρω εγώ, είναι άλλη φάση. Αυτό που μου λείπει από την Ελλάδα είναι λίγο παρέες και φίλοι και τέτοια, η αλήθεια είναι. Αλλά όσο μεγαλώνεις, επειδή χάνονται όλοι, χάνονται γενικά. Και εγώ με την παρέα μου έχουμε σπάσει, άλλοι είναι Αγγλία, ο Μπίλης είναι και αυτός Αγγλία σε άλλη περιοχή. Ο Γιάννης είναι Άμστερνταμ, οι άλλοι είναι στις δουλειές όλη μέρα και έτσι ξέρω εγώ. Είναι πολύ δύσκολα. Εξού και το ότι εγώ βρίσκομαι εδώ. Που εν τέλει εντάξει ρε φίλε, έχω 50 μέρες εγώ το χρόνο διακοπές. Αυτό. Δεν χρειάζεται να τρελαίνε σε 50 μέρες το χρόνο. Παραπάνω έτσι κι άμα είσαι στην Ελλάδα δεν θα τους δεις. Δηλαδή εν τέλει αυτές ήταν οι καλές ημέρες. 50 καλές μέρες και μετά συνέχισε τη δουλειά σου, συνέχισε την καθημερινότητα σου, τη ρουτίνα σου. Γιατί και η ρουτίνα, ακόμα κι εγώ που είμαι όπου να είναι, όποιος με είναι φίλος ή έχω κάποιους φίλους μέσω Instagram κτλ. Ξέρει ότι είμαι όπου να είναι πολλές φορές. Από τη μία είμαι Ελλάδα και από την άλλη μπορεί να είμαι Αμερική. Καλά είναι όμως. Νομίζω περνάω καλά τον χρόνο μου και έχω δει μέχρι στιγμής καλά μέρη και ακόμα δεν έχω δει τίποτα πιστεύω. Δηλαδή έχω πολύ κόσμο να γυρίσω και έχω πολλά πλάνα. Λοιπόν, επειδή έχουν αρχίσει να μαζεύονται εδώ και να με κοιτάνε σαν να είμαι το λιοντάρι του ζωολογικού κήπου, θα φύγω. Εντάξει, ακόμα και εγώ νιώσα άσχημα με αυτό. Ρε, σε φάση ότι όλοι πάνε βγάζουν φωτογραφίες και με κοιτάνε σε φάση καρπωμένα έτσι. Γιατί το κάνεις αυτό. Βασικά θα κλείσω εδώ. Νομίζω είναι η καλύτερη θέα να σας αφήσω. Φύγετε λίγο από το καβούκι σας. Φύγετε λίγο από το καβούκι σας. Δεν χρειάζεται να είστε κολλημένοι στην πόλη που γεννηθήκατε και κοινάζετε μια ζωή για αυτά. Εντάξει, ξέρουμε που. Ανοίξτε λίγο τα μάτια σας. Αλλάζουν όσο μεγαλώνουν, τα αλλάζουν τα πράγματα. Και χάνετε πολλά πράγματα από τον κόσμο γενικώς. Αυτά από μένα. Λίγα πλανάκια για να κλείσουμε από την ωραία θέα εδώ. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye.